ομιλία που δεν μας αρέσει ή την κρίνουμε διαφορετικά, να γεννά αντιδράσεις από κάτω. Ακούμε, κρίνουμε, υπάρχουν ομιλητές στη συνέχεια να απαντήσω. Αλλιώς δεν θα γίνει ποτέ κουβέντα. Το λόγο η κυρία Φωτίου. Παρακαλώ, λάτε κυρία Φωτίου. Αγαπητέ Γιάννη. 10 λεπτά, υπουργέ μου. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου που συζητάμε αυτές τις μέρες αποτυπώνει μια συμφωνία δύσκολη και επώδυνη. Η διαπραγμάτευση έγινε μέσα σε ένα πλαίσιο που ζόταν από ένα δίπολο, αφενός επάλληλες ναρκοθετήσεις, καθυστερήσεις και υπαναχωρήσεις εκ μέρους των δανειστών μέχρι τελευταία στιγμή. Και από την άλλη, μια λέλαπα αστροφολογίας, κινδυνολογίας και ψευδολογίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης και των φιλικών της ΜΜΕ. Οι πιο ακραίοι εκ μέρους των δανειστών επιδίωξαν όπως το 2015, το 2016 και το πρώτο εξάμεινο του 2017 να αναιρέσουν όσες υποχωρήσεις είχαν κάνει στη διάρκεια αυτής της διετούς διαπραγμάτευσης και να επαναφέρουν την κατάσταση στο σημείο που είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως η Νέα Δημοκρατία, στην οποία έχουν επικρατήσει οι πιο ακραίες τάσεις, τόσο του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, όσο και της σκοταδιστικής ακροδεξιάς, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, που δεν μπορεί να αποχωριστεί το παρελθόν του, επιδίωξαν και συνεχίζουν να επιδιώκουν να επιβληθεί συλλογική αμνησία με σκοπό να πάρουν πολιτική αμνηστία και αν χρειαστεί και ποινική αμνηστία. Να πιστέψει δηλαδή ο ελληνικός λαός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το χρέος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτροπία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τη φτώχεια και την ανεργία. Δηλαδή να ξεχαστεί ότι το χρέος το δημιούργησαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα τα χρόνια Μάριας, όταν η αριστερά προειδοποιούσε για τον κίνδυνο. Να ξεχαστεί ότι το Δουνουτού το έφερε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες το ΠΑΣΟΚ. Θα μας πείτε επιτέλους κάποτε τι συζητήσεις έκανε ο Παπανδρέου με τον διευθυντή του Δουνουτού το 9. Ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μετέτρεψαν το δημόσιο χρέος από χρέος προς ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε χρέος προς λαούς της Ευρώπης, κυρίαρχους επομένως, για να μπορεί να μην μπορεί πλέον να ρυθμιστεί το χρέος με ενέργειες ενός κυρίαρχου κράτους προς ιδιωτικούς, αν χρειάζεται διαπραγμάτευση με κράτη πολύ πιο ισχυρά από το δικό μας κράτος. Το διαβόητο PCI, ξέρουμε την καταστροφή που έκανε όχι μόνο στους μικρομοιομολογιούχους, αλλά ότι τελικά αύξησε το χρέος. 11 φορές περικόπηκαν οι συντάξεις. Μεγάλο μέρος του χρέους οφείλεται στη διαπλοκή, στη ρεμούλα που επικράτησε σε όλους τους τομείς, ανενόχλητη, υποστηριζόμενη από τις κυβερνήσεις του παλιού καθεστώτος. Κάθε μέρα παρουσιαζόταν μια ψευδής είδηση με απίθανα νούμερα που κατέρεε σε λιγότερο από μια εβδομάδα χωρίς να απολογείται κανείς. Τώρα πια είναι απολύτως σαφές για ποιο λόγο πολεμήσατε και συνεχίζετε να πολεμάτε την προσπάθεια να εξυγιανθεί ο χώρος της ιδιωτικής τηλεόρασης και να τηρηθεί το Σύνταγμα. Την ανομία και τι χρειάζεστε για να επανέλθετε. Αυτό είναι το πλαίσιο και ο σκοπός. Σας. Η παλινόρθηση του παλιού καθεστώτος με οποιοδήποτε τίμημα. Τι και αν καταστραφεί η χώρα, τι και αν επανέλθει το δημόσιο στο καθεστώς των ιδιωτικών επιχειρήσεων που αύξαναν τα δημόσια έξοδα για να κερδοσκοπήσουν και κατεδίωκαν τους εργαζόμενους, δημιουργώντας και θύματα όπως την ευρωβουλευτή μας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κούνεβα. Αυτό το καθεστώς αναπόλυσε ο κύριος Μητσοτάκης στις τελευταίες τηλεοπτικές εμφανίσεις. 2 μόλις χρόνια έχετε απομακρυνθεί με διπλή απόφαση του ελληνικού λαού από τις καρέκλες της εξουσίας και δεν το αντέχετε. Γιατί? Γιατί εκτός από την προσωπική εξάρτηση από την εξουσία, σας πιέζουν τα ιδιωτικά συμφέροντα που εξυπηρετούσατε επί δεκαετίες και τα οποία χρηματοδοτούσαν και υποστήριζαν τα κόμματά σας και τις πολιτικές σας σταδιοδρομίες.
αλλά και γιατί βλέπετε ότι ανασηκώνονται οι άκρες της κουβέρτας που σκεπάζει τα μεγάλα σκάνδαλα, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, κίνδυνος για σας, ελπίδα για το λαό, να αποκαλυφθεί πού πήγε επιτέλους ο πλούτος, τον οποίο οι εργαζόμενοι της χώρας παρήγαγαν τα χρόνια της ευμάρειας, πλούτο τον οποίο η παραγωγή του ελάχιστα απόλαυσαν. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι δύσκολη για μας. Είναι μια συμφωνία κατά μεγάλο μέρος με υλικά τύχη και δεσμά που εσείς δημιουργήσατε όταν επί 5 χρόνια δένατε τη χώρα χειροπόδαρα. Και είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη γιατί αφορά εκείνους τους ανθρώπους, εκείνα τα κοινωνικά στρώματα, τις λαϊκές τάξεις που μας έφεραν εμάς στην εξουσία. Εμείς αυτά τα κοινωνικά στρώματα θέλουμε να εκπροσωπούμε. Αυτά τα κοινωνικά στρώματα θέλουμε να συνεχίσουν να βρίσκονται στο προσκήνιο της ιστορίας και γι' αυτό παλεύουμε με ήττες και με ανάσες. Για να εξακολουθήσουν να μην είναι αόρατοι. Να μην είναι αόρατοι, να μην εξαρτώνται άμεσα από τον πολιτευτή, τον βουλευτή, τον υπουργό. Επειδή λοιπόν θέλουμε να εκπροσωπούμε αυτούς τους ανθρώπους, απαιτήσαμε και πετύχαμε το πρόγραμμα των αντιμέτρων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα αποσιωπάτε, τα λιδωρείτε, τα διαστρέφετε. Γιατί δεν τα θέλετε τα αντίμετρα. Ούτε την προστασία της εργασίας θέλετε, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε την προστασία της φτώχειας, ούτε το κοινωνικό κράτος για όλους τους πολίτες. Διότι αυτά δημιουργούν μια διαφορετική σχέση πολίτη-κράτους. Διευκολύνουν τον πολίτη να γνωρίζει και να διεκδικεί δικαιώματα. Στερεύουν τις πηγές από τις οποίες αρδευόταν το πελατειακό σας κράτος. Κύριοι συνάδελφοι, για τα αντίμετρα υπάρχει στην αίθουσα ένας διχασμός. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται δεν υπάρχουν. Όμως όλοι ξέρουμε ότι τα αντίμετρα ενεργοποιούνται όταν μέσα στο 18 μηχανισμός προβλέπει το άρθρο 15 εκτιμήσει ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 18 έχει επιτευχθεί. Και αυτό δεν είναι μακριά. Είναι κοντά, είναι σε ένα χρόνο, άντε σε 1,5. Αυτό θα γίνει και θα είμαστε εδώ που θα το δείτε. Τότε νομίζω ότι θα το δείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Οι υπόλοιποι εδώ σε αυτή την αίθουσα χαρακτηρίζουν ψίχουλα ή αναδιάταξη της φτώχειας στα αντίμετρα. Πώς είναι δυνατόν όμως τα 2 δις αρνητικά μέτρα του 19 να είναι αυτά που είναι τα χειρότερα, όπως λέτε, από αυτά που ήρθαν ποτέ, να είναι αυτά, να υπάρχουν τα 2 δις και τα θετικά κοινωνικά μέτρα να είναι ψίχουλα. Το ίδιο 2 δις, πάλι. Και πώς είναι αναδιάταξη της φτώχειας όταν αφορούν, όπως θα δείξω αμέσως, από το 60 έως 80% του ελληνικού λαού. Θα μου πείτε, εδώ τον φέρανε τον ελληνικό λαό οι κυβερνώντας, εδώ τον παραλάβαμε εμείς, ώστε να έχει το 60% του λαού φτωχοποιηθεί. Αυτό είναι όμως το 60 με 80% του ελληνικού λαού. Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα τα μέτρα. Πρώτον, μέτρα προστασίας του παιδιού 600 εκατομμύρια. Κάθε χρόνο από το 19, όταν οι δαπάνες για το παιδί, είναι 650 εκατομμύρια όλα και όλα για τα οικογενειακά επιδόματα που δώσατε, όχι τον καιρό της ευμάρειας, αλλά μέσα στην κρίση, το 2011 και το 2013. Διπλασιασμός λοιπόν ότι είχατε δώσει μέχρι σήμερα για το παιδί. Και αναλυτικότερα, 80.000 παιδιά δωρεάν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς το 2015. 130.000 παιδιά θα μπαίνουν δωρεάν το 2019. Δημιουργούμε 1.800 νέους ευρυφωνιπιακούς σταθμούς στους υπάρχοντες 2.800, άλλοι 1.800, καλύπτοντας δωρεάν όλα τα παιδιά από οικογένειες με εισοδηματικά κριτήρια από 27.000 και πάνω. Αυτό είναι ακριβώς η ακραία φτώχεια.
και η φτώχεια. Είναι όλα τα παιδιά που δικαιούνται με αυτά τα εισοδήματα και πάνω να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας που θα φτιάξουμε. Δίνουμε 450.000 σχολικά γεύματα κάθε μέρα. Καλύψαμε το 50% των σχολείων. Το σχολείο δηλαδή αφορά το 50% των ελληνικών οικογενειών που έχουν παιδιά από 6 έως 15 χρονών. Είναι σχολικά συσίτια. Αυξάνουμε κατά 40% τα οικογενειακά επιδόματα. Ζήτησα 5 λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Και θα τελειώσω. Με έμφαση στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί. Το δεύτερο μέτρο αφορά τη στέγη. Για πρώτη φορά εισάγεται η επιδότηση της στέγης. Αφορά 600.000 οικογένειες, σε σύνολο 1.200. 50% του ελληνικού λαού που είναι σε νίκη ή έχει δάνειο για αυτή την πρώτη κατοικία. Είναι στο έκτο δεκατημόριο της χώρας, δηλαδή στους πρώτους, στα πρώτα 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Για να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε. Τέλος, η φαρμακευτική δαπάνη αφορά το 80% του ελληνικού πληθυσμού. Δηλαδή, εισοδήματα ατομικά από 14.400 το χρόνο. Είναι το 80% ατομικά εισοδήματα το χρόνο. Δημιουργείται κοινωνικό κράτος με τα αντίμετρα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και τελειώνω με αυτά. Εδώ και 2 χρόνια επιχειρούμε να περάσουμε από το ιδρυματικό επιδοματικό κράτος, το πελατειακό για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας, σε ένα κράτος διαφάνειας, δικαιωμάτων, αξιοπρέπειας. Και αυτό το κάνουμε με πάρα πολλά μέτρα ταυτόχρονα. Από τα 750 εκατομμύρια του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, με υπηρεσίες, με ένταξη στην αγορά εργασίας το 10%. Από 254 κέντρα κοινότητας που θα δίνουν τις πληροφορίες για όλα τα επιδόματα και τα δικαιώματα που έχει κάθε συνάνθρωπός μας, αλλά συγχρόνως και για όλα τα ιδρύματα που υπάρχουν και τις υπηρεσίες στην περιοχή του. Για πρώτη φορά συνδέσαμε όλες τις βάσεις του κράτους. Γιατί δεν το κάνατε αυτό μέχρι σήμερα? Είχατε λόγους. Είχατε μεγάλους λόγους. Αυτό ήταν το πελατειακό κράτος. Τρίτον, και όλα τα προγράμματα κοινοτικά αλλά και του κράτους θα είναι στην ίδια πλατφόρμα των 254 κέντρων κοινότητας. Κάνουμε για πρώτη φορά ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ιδρυμάτων του κράτους, ιδιωτικών και δημόσιων. Όλων των ιδρυμάτων με όλα τους τα στοιχεία. Γιατί δεν τα κάνατε μέχρι σήμερα? Τέταρτον, δημιουργούμε ενιαία αρχή πληρωμής όλων των επιδομάτων, το νέο ΓΑ. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία να ταλαιπωρούνται οι διάφοροι ανάπηροι, παίρνοντας ο ένας τώρα από το επίδομά του από τον ένα δήμο και ο άλλος από τον άλλο δήμο μετά από ένα μήνα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό κράτος. Τι κάνουν τα 2 δις? Το αιμοδοτούν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Γιατί χρειάζεται και χρήματα το κοινωνικό κράτος. Αυτό κάνουν τα 2 δις από το 19 και εφεξής. Το αιμοδοτούν. Άρα θα το δείτε μπροστά σας να υλοποιείτε έτσι όπως ούτε το επιθυμήσατε ούτε το φανταστήκατε ποτέ. Ευχαριστούμε την κυρία Φωτεινή.